Εξελίξεις όμως υπάρχουν και σε ένα άλλο θέμα που χρόνια τώρα βασανίζει τους επαγγελματίες. Πρόκειται για το ασφαλιστικό. Δεκάδες χιλιάδες επαγγελματίες που δεν είχαν δικαίωμα κοινωνικής ασφάλισης κάτω από προϋποθέσεις, τώρα πλέον αποκτούν ασφάλιση. Ποιες είναι αυτές οι προϋποθέσεις, θα μας τις εξηγήσει ο πρόεδρος του Εμπορικού Συλλόγου Άργους, ο κύριος Αντώνης Καλοθέου. Πάμε να δούμε τι μας είπε. Κύριε Καλοθέου, έχετε κάνει έναν αγώνα αρκετά χρόνια τώρα για που έχει σχέση με το ασφαλιστικό σας. Ναι. Πάρα πολλοί εμποροί, ο εμπορικός κόσμος οφείλει χρήματα, έτσι του έχει κοπεί η ασφάλιση, υπάρχουν μια σειρά από προβλήματα και μια σειρά από δικά σας αιτήματα. Ναι. Τώρα τελευταία έγινε κάποια ρύθμιση, η οποία ίσως εσείς θα μας πείτε πόσο σημαντική ήταν για να επιληθούν αυτά τα προβλήματα. Τι ακριβώς έχει γίνει? Λοιπόν, όσον αφορά το για τον ΕΦΚΑ, όσον αφορά την ασφάλιση των ανασφάλιστων. Λοιπόν, όπως γνωρίζουμε, οι χιλιάδες ανασφάλιστοι που είναι περίπου τον αριθμό γύρω στις 550.000, αρκετοί από αυτούς, λόγω ότι μειώθηκε η εισφορά, όπως γνωρίζουμε, κατά πολύ, συγκρίση με τα προηγούμενα χρόνια, πλήρωναν όλο το 17 και εξακολουθούσαν να παραμένουν ανασφάλιστοι, παρότι πλήρωναν όλη τη χρονιά. Εν πάση περιπτώσει, διορθώθηκε ένα από τα χιλιάδες, ένα από τα πολλά, τα δεκάδες προβλήματά μας, διορθώθηκε αυτό. Δηλαδή, αυτοί που πλήρωναν, οι ανασφάλιστοι που χρωστούσαν και πλήρωναν το 17, ήδη έγινε κάποια τροποποίηση από την κυβέρνηση και από εδώ και στο εξής φαίνονται ασφαλισμένοι στον οργανισμό. Δηλαδή θα μπορούν και αυτοί κανονικά να εφαρμόζουν τέλος πάντων τις διατάξεις και όλα τα βεργετήματα τα οποία προβλέπει η ασφάλιση. Δηλαδή τώρα είναι ισότιμοι με τους υπόλοιπους ασφαλισμένους και παραβλέπεται το ότι οφείλουν τα προηγούμενα χρόνια. Αυτό έγινε τώρα, γιατί κανονικά πλέον από εδώ και στο εξής οι ανασφάλιστοι που χρωστούσαν, τροποποιήθηκε ο νόμος και από εδώ και στο εξής είναι κανονικά ασφαλισμένοι. Να επαναλάβουμε, δηλαδή προϋπόθεση είναι να έχει πληρώσει όλες τις υποχρεώσεις του του 17. Του 17, να πω. Ό,τι είναι 15-16 μπορεί να το κάνει η ρύθμιση. Ισχύει αυτό? Ναι, τώρα αυτό είναι άλλο θέμα. Όσοι μπορούν και θέλουν, και δεν μπορούν όλοι, δεν υπάρχει δυνατότητα, γιατί όπως έχουμε πει και σε προηγούμενες συνεντεύξεις μας, οι οφειλές είναι αρκετά μεγάλες και όπως έχουμε πει, ο μέσος όρος των οφειλών είναι γύρω στις 40.000, έτσι. Φυσικά υπάρχουν μέχρι και πολύ μεγαλύτερες, γύρω στα 60.000. Αλλά, εν πάση περιπτώσει, ο μέσος όρος είναι γύρω στις 40.000. Και όπως καταλαβαίνετε, δεν μπορεί να γίνει ρύθμιση σε ένα τέτοιο μεγάλο ποσό, γιατί δεν θα μπορεί να πληρώνει τα τρέχοντα και τα προηγούμενα. Κρεμούν τα παλιά χρήσει. Το σπουδαιότερο και το βασικότερο είναι ότι μέσα σε αυτές τις οφειλές έχει χρεωθεί ο κλάδος υγείας, το οποίο όλα αυτά τα χρόνια που είχαν τον κόσμο ανασφάλιστο δεν παρήχαν την υγεία που λέμε. Δηλαδή ο κλάδος υγείας χρεωνόταν χωρίς να παρήχαν την υγεία. Και φυσικά μέσα σε αυτό υπάρχει χρέωση τόκους και επιβαρύνσεις. Και ένα άλλο πάλι βασικό εκτός αυτό είναι ότι οι εισφορές αυτές, όπως γνωρίζουμε, και γι' αυτό έγινε και αυτή η διόρθωση από την κυβέρνηση, συγκριτικά με το τζίρο, τον τότε τζίρο, ήταν αρκετά υψηλές. Θα πρέπει να υπολογιστούν αναδρομικά όπως υπολογίζονται σήμερα. Με βάση το τζίρο τον τότε εννοώ, για να μπορέσει να κατεβεί, οπότε η οφειλή θα μειωθεί κατά πολύ, δηλαδή θα πέσει περίπου γύρω στις 15.000, όπως καταλαβαίνετε τότε είναι αρκετά εύκολα και όταν άλλος συμπληρώσει τα χρόνια σύνταξης να αφαιρεθούν αυτά τα χρήματα από τη σύνταξη που θα πάρει ή και να κάνει μια ρύθμιση. Άλλο να έχεις μια ρύθμιση φυσιολογική, να κάνεις με ένα ποσό εννοώ φυσιολογικό γύρω στις 10 με 15.000 και άλλο να έχεις μια ρύθμιση να κάνεις γύρω στις 40 με 60.000. Είναι μεγάλη διαφορά στο ποσό. Το συμπέρασμα είναι, συνεπώς, ότι αυτοί που πλήρωσαν το 17 και μπήκαν τελικά αυτή τη στιγμή στην ασφάλιση, να συνεχίσουν πάση θυσία να πληρώσουν και το 18 για να μην έχουν πάλι περιπέτειες συνέχεια, έτσι είναι? Ναι, να πληρώνουν τα τρέχοντα. Τουλάχιστον από εδώ και πέρα να πηγαίνουν. Ακριβώς, να πληρώνουν τα τρέχοντα. Βέβαια γελάω, γιατί όπως ακούσαμε όλοι λίγο πολύ, βγήκε μια απόφαση από το Συμβούλιο της Επικρατείας και φοβάμαι μήπως γίνουν και τίποτα αλλαγές και τροποποιήσεις σε βάρος
αυτών που πληρώνουν αυτή τη στιγμή, και δεν είναι με μικρό ποσοστό, είναι γύρω στα 80% που πληρώνουν αρκετά μικρότερες εισφορές το τελευταίο χρόνο, το 17 κλπ. Φοβάμαι με αυτή την αλλαγή που έγινε, την απόφαση που βγήκε από το ΣΤΕ, μήπως αλλάξουν τα δεδομένα.